Είναι ένα απόσπαστο μέρο του Κυπριακού επιχειρήν από την αρχαιότητα η παροχή ναυτιλιακών υπηρεσιών. Δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, καθώ η ισότιμη μα φύση προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στι θαλάσσιε συγγενείε. Σήμερα, λόγω του αυξανόμενου ανταγωνισμού και τη παγκοσμιοποίηση, η επέκταση σε άλλε χώρε αποτελεί αναγκαιότητα για τι εταιρείε που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό. Αυτό όμω προνοεί επίση χρηματοδοτήσει, σχέσει και διακρατικέ συμφωνίε με τρίτε χώρε για την ανάπτυξη εταιριών και υποδομών στο εξωτερικό, αλλά και το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό για την υποστήριξη τη διοίκηση σε επίπεδο οργάνωση και στελέχωση. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίε μα στοχεύουν στην παγκόσμια ναυτιλία και προορίζονται για πλοία σε όλα τα δεδομένα του κόσμου. Οι δραστηριότητέ μα σε τέτοιε χώρε υποστηρίζονται είτε από το δίκτυο των τοπικών μα συνεργατών, είτε από θυγατρικέ εταιρείε που ανήκουν στον όμιλό μα. Στόχο μα είναι να ενισχύουμε τι θυγατρικέ εταιρείε μα στο εξωτερικό, προκειμένου να συμπληρώνουν και να επεκτείνουν τι δραστηριότητέ μα, ενώ ταυτόχρονα να συνεχίσουμε να επενδύουμε στα κεντρικά μα γραφεία στην Κύπρο για την υποστήριξη του οράματό μα. Η κυβέρνηση οφείλει να εργαστεί προ την ενίσχυση τη δημοσιονομική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα, δημιουργώντα τι προποθέσει ανάπτυξη τη επιχειρηματικότητα σε έναν υγιέ και ασφαλέ επιχειρηματικό περιβάλλον. Παράλληλα, θα πρέπει μέσω των φορολογικών μεταρρυθμίσεων να προωθηθούν επενδύσει σε έρευνα και καινοτομία και απλοποίηση του φορολογικού πλαισίου για ενίσχυση τη ανταγωνιστικότητα με στόχο την ανάπτυξη κυπριακών επιχειρήσεων σε νέε αγορέ στο εξωτερικό. Στο εσωτερικό, θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και την κατάλληλη και επαρκή στελέχωση τη αγορά με ρυθμίσει για τη σταθερότητα στα εργασιακά. Την ίδια ώρα, θα πρέπει να εργαστούμε προ την επιτάχυνση τη εφαρμογή τη ψηφιοποίηση των δημοσίων υπηρεσιών, απλοποιώντα διαδικασίε και ενισχύοντα έτσι το προϊόν μα, το οποίο ονομάζεται άμεση και ποιοτική εξυπηρέτηση προ όλου. Τέλο, θέλω να πω πω πρέπει να βελτιώσουμε την εικόνα τη χώρα μα στον παγκόσμιο χάρτη ισονομία, τη διαφθορά και τη εισαγωγή θεσμών και αξιών για ίσες ευκαιρίες σε όλους τους πολίτες, για όλες τους δραστηριότητες.